Εγκλήματα εμπορίας προσώπων εντόπισε η αστυνομία, η οποία επιχειρεί να εξαρθρώσει οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να κρύβεται πίσω από τη σοβαρή υπόθεση. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται από χθες βράδυ, όταν μέλη του Λαμού Πρόληψης Εγκλημάτων Λευκοσίας διενήργησαν κατόπιν πληροφορίας ευνηδιαστικούς ελέγχους σε υποστατικό στον Στρόβολο. Εντοπίστηκαν 18 γυναίκες ρωσικής και ουκρανικής καταγωγής, καθώς και 10 θαμώνες. Όλοι περνούν τις τελευταίες ώρες από ανάκριση με στόχο τη διαλεύκανση της περίπλοκης υπόθεσης. Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν οι καταθέσεις των 18 γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στα γραφεία του Γραφείου Καταπολέμησης και Εμπορίας Προσώπων. Το περιεχόμενο των καταθέσεων δεν αποκλείεται να οδηγήσει και στις πρώτες συλλήψεις εντός των επόμενων 24 ώρων. Την ιστατή προσπάθεια για την εξέβρεση λύσης για τη σωτηρία του πλανήτη κάνουν οι χώρες όλου του κόσμου στη διάσκεψη για το κλίμα, η οποία παρατάθηκε και σήμερα στην Γλασκόβη. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε ωστόσο κούφιες τις υποσχέσεις των ηγετών στο θέμα του άνθρακα.